Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Μία ακόμα τηλεοπτική σεζόν ξεκινά για την τηλεόραση Κίδων και εμείς θα είμαστε μαζί καθημερινά. 3 με 4 μετά το μεσημέρι, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, για να βλέπουμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Θα μένουμε λίγο παραπάνω σε θέματα τα οποία κρίνουμε ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είτε επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Στη σημερινή πρώτη εκπομπή τη σεζόν θα δούμε πώς κύλησε η σημερινή ειδησιογραφία. Στο δεύτερο μέρος θα συνομιλήσουμε με τον ερευνητή, πρώην Διευθυντή του Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων, Κωνσταντίνο Χαρτζουλάκη, για τις προοπτικές της νέας ελαιοκομικής σεζόν, η οποία προβλέπεται εξαιρετικά καλή για τους ντόπιους παραγωγούς ελαιολάδου, με την τιμή να ξεκινά ήδη από τα 3 ευρώ ανά κιλό, ενώ θα σας παρουσιάσουμε και ένα μικρό αφιέρωμα στο σπίτι μουσείο του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα, το οποίο σε λίγες ημέρες θα κάνει πρεμιέρα, θα κάνει εγγένεια, το οποίο έχει ανοίξει πλέον τις πύλες του ανακαινισμένο για το κοινό. Σήμερα όμως ξεκινάμε με την πολιτική ειδησιογραφία της ημέρας, καθώς στις 7.30 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα ξεκινήσει την τοποθέτησή του για την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, μια διαδικασία η οποία θα διαρκέσει 3 ημέρες. Θα κορυφωθεί την Τετάρτη με ονομαστική ψηφοφορία για ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Ο συνάδελφος Πέτρος Λιωδάκης είναι μαζί μας. Ένα ακόμα μεσημέρι ξεκινάμε μαζί, Πέτρο. Καλό μεσημέρι, μεσημέρι. Καλή τηλεοπτική σεζόν να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλό ρίζικο και το καινούριο στούντιο. Και ας ευχηθούμε να είναι γουρλίδικο, να έχουμε θετικότερες ειδήσεις από ότι την περσινή χρονιά. Ή αν όχι θετικότερες, τουλάχιστον λιγότερες άσχημες ειδήσεις. Και ας ευχηθούμε επίσης να μας απασχολήσουν λιγότερο τα πολιτικο-οικονομικά ζητήματα που κυριάρχησαν μοιραία την προηγούμενη χρονιά. Με αυτά θα ξεκινήσουμε. Και φέτος ο σκοπός είναι να μπει το νερό στα βλάκι. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μια καινούργια βουλή πλέον, Πέτρο. Ορκίστηκαν οι 300 το Σάββατο. Είχαμε και την εκλογή νέου Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Βούτση, με 181 ψήφους. Και πλέον περιμένουμε τις προγραμματικές δηλώσεις. Και βεβαίως έρχεται ένα κρίσιμο διάστημα για την κυβέρνηση και τη χώρα. Περιμένουμε λοιπόν από τον Πρωθυπουργό, εν όψη και αυτών των κρίσιμων διαβουλεύσεων που θα ακολουθήσουν, να δώσει το στίγμα της διακυβέρνησης, τουλάχιστον για το επόμενο, για το άμεσο χρονικό διάστημα. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει κάποιες πληροφορίες σε σχέση με τις αναφορές που θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στη σημερινή του τοποθέτηση. Αναμένεται λοιπόν να ανακοινώσει την αναστολή της επιβολής ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση. Δεν περιμένουμε όμως να προαναγγείλει και τα ισοδύναμα μέτρα για την εφαρμογή του μέτρου. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι ήδη υπάρχουν οι πρώτες αντιδράσεις από τη Νέα Δημοκρατία σχετικά με αυτό, με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη να σημειώνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επισημάνει και κατά την υπογραφή της συμφωνίας αλλά και προεκλογικά ότι υπάρχει ειδική κοινοτική οδηγία που απαλλάσσει την παιδεία από την επιβολή ΦΠΑ. Θα έχουμε λοιπόν το πρώτο μέτρο της νέας συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Έχουμε ήδη και την πρώτη αντιπαράθεση, την πρώτη στοχευμένη αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον συγκεκριμένο τομέα. Παράλληλα βεβαίως ο κύριος Τσίπρας θα αναφερθεί και σε άλλα ζητήματα. Αναμένεται να τονίσει ότι είναι αναγκαία και μοναδική επιλογή η τάχιστη και αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας, ούτως ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν και η συζήτηση για το χρέος, η ρύθμιση του οποίου είναι στην ουσία προαπαιτούμενο, μιας και έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, για την κυβέρνηση, ώστε να μπορέσει από εκεί και πέρα να εφαρμόσει τις δικές της πολιτικές. Αναμένεται να αναφερθεί και σε επιμέρους ζητήματα, αναμένεται να παρουσιάσει ένα κύμα μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα είναι ο μοναδικός ομιλητής σήμερα, πρώτη ημέρα της διαδικασίας, τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν οι υπουργοί, οι οποίοι προφανώς θα αναφερθούν σε συγκεκριμένα επιμέρους ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, ενώ την Τετάρτη πριν από την ονομαστική ψηφοφορία θα υπάρξουν και οι τοποθετήσεις των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Μάλιστα, είμαστε εν αναμονή λοιπόν. Πέτρο, να σε ευχαριστήσω. Καλό σου απόγευμα. Εμείς να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην τοπική ειδησιογραφία, να δούμε τι γίνεται με τις κενές θέσεις στα σχολεία. Φέτος η χρονιά δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς. Βεβαίως κάθε χρόνο παρατηρούνται κενά. Όμως η σημερινή κατάσταση, η φετινή κατάσταση ήταν πράγματι άνευ προηγουμένου. Αρκεί να υπενθυμίσουμε ότι τουλάχιστον 8 ήταν τα νηπιαγωγεία
και 2 δημοτικά σχολεία στην ενδοχώρα των Χανίων, τα οποία ήταν χωρίς δασκάλους και παρέμεναν μέχρι και πριν από λίγες ημέρες κλειστά. Έτσι λοιπόν έχει αρχίσει σταδιακά να αποκαθίσταται αυτό το πρόβλημα. Τοποθετούνται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Είχαμε και σήμερα εξέλιξη στη διαδικασία της τοποθέτησης. Καλύπτονται κυρίως στην παρούσα φάση θέσεις ειδικοτήτων. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τα ολοήμερα τμήματα των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σήμερα ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, κ. Ηλίας Ποντικάκης, για το θέμα. Λοιπόν, και αυτή η εβδομάδα ξεκινάει με πολλές δυσκολίες. Ήδη είχαμε τηλέφωνα που μας στεναχώρησαν από σχολεία για τις ελλείψεις σε προσωπικό. Όμως η εβδομάδα αυτή είναι καλύτερα από την προηγούμενη. Ήδη έχουμε προσλάβει 54 εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, οι οποίοι την Τετάρτη το πρωί θα είναι στα σχολιά τους, στα σχολιά με αναμορφωμένο πρόγραμμα. Η κατάσταση είναι βελτιωμένη, θα ξεκινήσουν και τα ολοήμερα στα σχολεία αυτά από τις ώρες που πλεονάζουν των εκπαιδευτικών και πιστεύω ότι η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ καλύτερη από την Τετάρτη το πρωί. Ωστόσο, δεν λείπουν τα κενά και τα προβλήματα στις δομές ειδικής αγωγής. Δυστυχώς η κατάσταση εδώ είναι πέρα από κάθε αναμενόμενο. Έχουν ξεπεραστεί και τα χρονικά όρια και οι αντοχές εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Ωστόσο, θέλω να δηλώσω ότι ως την Τετάρτη πιστεύω ότι θα έχουν γίνει και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών ειδικής αγωγής. Ίσως και ειδικού βοηθητικού προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Είναι 54 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων αγγλικής γλώσσας, καλλιτεχνικών μαθημάτων, γυμναστικής, πληροφορικής, θεατρικών σπουδών και μουσικής. Αυτοί θα στελεχώσουν σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό τα σχολεία με αναμορφωμένο πρόγραμμα. Είναι τα 2/3 περίπου των εκπαιδευτικών που θέλαμε. Έχουμε κάνει μια σωστή διαχείριση. Θα τα στελεχώσουμε τα πιο πολλά μας σχολεία και με την β' φάση προσλήψεων θα δώσουμε και στα ολοήμερα, θα γίνει η αναδιάταξη του προσωπικού, ούτως ώστε και τα ολοήμερα σχολεία, τα ολοήμερα τμήματα στα σχολεία με αναμορφωμένο πρόγραμμα να λειτουργήσουν και αυτά από τις ώρες των εκπαιδευτικών που πλεονάζουν. Μάλιστα, θα μείνουμε όμως σε θέματα τα οποία άπτονται της καθημερινότητάς μας. Έρχεται χειμώνας. Σίγουρα θα δούμε καιρικά φαινόμενα έντονα κάποιες φορές. Πέρσι δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα οι έντονες βροχοπτώσεις. Ζήσαμε στιγμές άσχημες, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα των Χανίων, με ζημιές κυρίως στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο όμως. Φέτος λοιπόν οι αρμόδιοι φροντίζουν εγκαίρως, προκειμένου να θωρακίσουν αντιπλημμυρικά όλες τις περιοχές. Η αρχή φαίνεται ότι έγινε από το Δήμο Χανίων. Σήμερα προχώρησε σε καθαρισμό των ρεμάτων στην περιοχή του Βαμβακόπουλου. Εκεί βρέθηκε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, ο κύριος Μανώλης Κεμεσίδης. Το ρεπορτάζ όμως παρακολούθησε η συνάδελφος Άννα Παπακωνσταντίνου, η οποία είναι κοντά μας. Άννα, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή τηλεοπτική σεζόν και να είσαι γερή και δυνατή για να μας μεταφέρεις την επικαιρότητα όπως κάνεις κάθε χρόνο πολύ όμορφα. Και εσύ πάντα έτσι, Άννα. Τώρα να έρθουμε στην επικαιρότητα. Σήμερα λοιπόν βρέθηκε στο Βαμβακόπουλο, εκεί ήταν και τα συνεργεία του Δήμου Χανίων, με τους εργαζόμενους να μένουν πραγματικά έκπληκτοι από όλα αυτά τα απορρίμματα τα οποία συνέλεξαν. Ακριβώς. Και σε περίπτωση μιας δυνατής νεροποντής, σίγουρα θα δημιουργούσαν ζητήματα. Ο Δήμος Χανίων, ακούγοντας όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και την στρατηγική για τα αντιπλημμυρικά έργα και για να προφυλάξει την πόλη, να την θωρακίσει από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πιθανόν να προκύψουν φέτος στο νομό και στην πόλη των Χανίων. Τα συνεργεία έπιασαν λοιπόν από νωρίς δουλειά. Πολλά φορτηγά μετέφεραν κάθε λογή σκουπίδια μέσα από την γέφυρα, θα λέγαμε, του Κλαδισσού, από το ρέμα του Κλαδισσού, να πούμε όμως στο ύψος του Βαμβακόπουλου, καθώς μέχρι και την περιοχή του Αγίου Στυλιανού. Αυτό είναι το κομμάτι της αρμοδιότητας που έχει ο Δήμος Χανίων για να καθαρίσει την περιοχή. Και στο υπόλοιπο τμήμα, άνω, μέχρι τις εκβολές του ποταμού που φτάνει μέχρι και την Νέα Χώρα, η αρμοδιότητα είναι της ΔΕΙΑΧ.
Πρέπει να σου πω, Βίκη, ότι ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος Μανώλης Κεμεσίδης εφιστά την προσοχή των πολιτών να μην ρίχνουν σκουπίδια, μπάζα, διάφορα άλλα είδη, γιατί πιθανόν να προκύψουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου εάν μπλοκάρει ξανά το ρέμα. Λέει επίσης ότι ο Δήμος δεν μπορεί να διαθέσει άλλα χρήματα για να ξανακαθαρίσει το συγκεκριμένο σημείο. Το ύψος, το κόστος για την εκτέλεση των εργασιών φτάνει περίπου στις 15.000 ευρώ και μέσα σε 15 ημέρες οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Άννα. Καλό σου απόγευμα. Εμείς πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Χανίων Μανώλης Κεμεσίδης για το θέμα του καθαρισμού των ρεμάτων. Και παρόλο την κρίση, και ο Δήμαρχος είχε δώσει εντολή να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να εκταμιεύσουμε κάποιο ποσό για να καθαρίσουμε τον κλαδισό. 150 μέτρα η γέφυρα είναι μπαζωμένη. Και δεν είναι μπαζωμένη μόνο από χώματα, δυστυχώς. Είναι από τηλεοράσεις, από ψυγεία, από μπάζια, από τσιμέντα, από κλαδιά πορτοκαλιές, από κλαδιά ελιές και χίλια δυο. Είναι ντροπή το 2015 να γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα που θα καθαρίσει. Ειλικρινά, λέω στο δημότη, οποιοδήποτε δημότη, οποιοδήποτε δει και πετάει κάτι μέσα, χωρίς να δίνει το όνομά του, να το καταγγέλνει στις υπηρεσίες, είτε στην αστυνομία είτε στο Δήμο. Να σταματήσουν να πετάνε, φωνάζουν να έρθουν να καθαρίσουν τον κλαδισό και την επόμενη μέρα θα έχουν ρίξει, που θα κλαδέψουν πορτοκαλιές και ελιές και θα έχουν ρίξει μέσα. Δεν μπορεί ο Δήμος ή η ΔΕΙΑΧ ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία να έρθει να ξανακαθαρίσει. Λεφτά άλλα για τον κλαδισό δεν υπάρχουν. Λοιπόν, να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι κάτοικοι τώρα που καθαρίζεται, όποιο βλέπουν να πετάνε. Μπορεί να τα αφήνουν έξω σε κάποιο σημείο να τα μαζεύει ο Δήμος. Είναι ντροπή. Ειλικρινά ντρέπομαι για αυτά που έχω δει μέχρι τώρα. Μην έρθετε μετά από δύο μήνες, ξέρετε, ο κλαδισός είναι μπαζωμένος. Θα φταίμε εμείς. Η νοοτροπία μας, η κουλτούρα μας, αυτό θα φταίει. Πρέπει λοιπόν από μόνοι μας να διορθωθούμε. Σίγουρα πάντως το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και προβληματίζει έντονα κυρίως τους Δήμους. Αρκεί να θυμίσω ότι την περσινή χειμερινή περίοδο, στην αρχή τους πρώτους κιόλας μήνες, είχε εξαντληθεί το κονδύλι το οποίο προορίζονταν για αποκαταστάσεις ζημιών. Αυτό ήδη από τις αρχές του χειμώνα. Πιστεύουμε φέτος να μην συμβεί αυτό. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινάει στα μέσα Οκτωβρίου με καλές τιμές, με καλή τιμή τουλάχιστον σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και αν διατηρηθεί ο χαμηλός φόρος που τέθηκε από πέρσι σε ισχύ. Πάμε αμέσως να συνομιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων και Πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών, κύριο Βαγγέλη Κότσο. Καλώς μεσημέρι, κύριε Κότσο. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Να είστε καλά. Να μας πείτε τι στοιχεία έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά καταρχήν στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και αν έχει ανακοινωθεί και η ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει η διαδικασία. Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς, 9 μέρες πριν την έναρξη της σημερινής περιόδου και της διανομής του πετρελαίου, το τοπίο είναι ομιχλώδες. Και λέμε ομιχλώδες διότι δεν έχουν αποσαφινιστεί και δεν έχουν αποφασιστεί και δεν έχουν πάρθει, δεν έχει περάσει κάποια εγκύκλειος οτιδήποτε που να αποσαφινίζει το κλίμα. Έχουμε λοιπόν καταρχήν τη διαβεβαίωση του κυρίου Μάρδα πριν τις εκλογές που μίλαγε για επαναφορά του ειδικού φορού κατανάλωσης στο θέρμανση στα 0,60 ή στα 60 ευρώ ανά 1000 λίτρα, κάτι που πολύ ευχάριστα το είχαμε υποδεχτεί, κάτι που βλέπουμε όμως τώρα ότι δεν προχωράει και δεν ψηφίζεται η συγκεκριμένη εγκύκλειος. Και όχι μόνο αυτό, έρχεται να προσθεθεί και η μείωση του επιδόματος κατά 50% σε αυτούς που το δικαιούνται, που και τους δικαιούχους πάνε να λιγοστέψουν. Οπότε έχουμε μια πολύ άσχημη εξέλιξη η οποία δεν μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι για το πετρέλαιο θέρμασης. Από τη μία διότι θα είναι η τιμή του υψηλή, δηλαδή θα είναι 85 με 90 λεπτά ένα λίτρο όπως έχουν τα δεδομένα σήμερα, με τους δικαιούχους πολύ λιγότερο, με αυτούς που δικαιούνται με πολύ λιγότερη επιδότηση και χωρίς το μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι καθόλου ευχάριστα τα νέα μας, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και θα περιμένουμε. Έχουμε ζητήσει άλλωστε συνάντηση με το οικονομικό επιτελείο, τόσο με τον κύριο Τσακαλώτο, όσο και με την κυρία Σαβαΐδου, με τον κύριο Αλεξιάδη, με όλους τους αρμόδιους παράγοντες, για να δούμε
τι μέλη γενέστε στις 16 του μήνα και μετά. Πάντως, κύριε Κότσο, μέχρι στιγμής εκτιμάτε ότι θα υπάρξουν αλλαγές οι οποίες θα είναι μόνο εις βάρος των καταναλωτών? Δηλαδή, αυτό που μέχρι στιγμής γνωρίζουμε είναι ότι θα μειωθούν κατά το ίμιση οι δικαιούχοι του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Υπήρχε κάτι παρηγόρο που είχε να κάνει με την τιμή. Μας λέτε ότι και αυτό είναι πολύ πιθανό να διαφοροποιηθεί ή να αλλάξει? Να μην μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, διότι δεν το βλέπουμε να έχει ψηφιστεί ακόμα, να έχει περάσει κάποια τροπολογία και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια μεγάλη χρονοτριβή σε αυτό. Απ' την άλλη, δεν είναι μόνο η μείωση των δικαιούχων, αλλά και η μείωση του επιδόματος που δικαιούνται οι δικαιούχοι. Καταλάβατε. Οπότε σαφώς τα νέα μας δεν είναι καλά. Ούτως ή άλλως δεν ήταν υψηλό το ποσό το οποίο έλαμβαναν, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Ναι, αλλά ήταν κάτι που έφερνε το κόστος για αυτού που έπαιρναν την επιδότηση στο ύψος αυτό, έφερναν την τιμή του πετρελαίου γύρω στα 60 λεπτά, έτσι. Και αυτό ήταν υπολογίσιμο και ήταν αρκετά σοβαρό. Τώρα, όταν δεν υπάρχει αυτό το κίνητρο και δεν μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, καταλαβαίνετε ότι το πετρέλαιο δεν υπάρχει περίπτωση και καλώς έχω των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι χαμηλά ακόμα. Γι' αυτό λέμε ότι θα έχει 85 με 90 λεπτά. Αν δούμε στα μέσα του χειμώνα να αυξάνονται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, πολύ φοβάμαι θα πιάσουμε το 1 ευρώ. Οπότε με αυτά τα δεδομένα, δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλά περιθώρια για πολλούς καταναλωτές να έχουν πετρέλαιο το χειμώνα. Κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσουμε. Όταν ανακοινωθεί η επίσημη έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα Χανιά, και αν γνωρίζετε και σε επίπεδο Κρήτης, θα είναι έτοιμα για να διαθέσουν πετρέλαιο? Όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πρώτον, είναι θέμα των πρατηριούχων. Είναι θέμα του κάθε πρατηριούχου ξεχωριστά. Δεύτερον, είναι από τις κλιματικές συνθήκες που τα επικρατούν στις συγκεκριμένες μέρες, τις πρώτες. Τρίτον, από τη ρευστότητα των πρατηριούχων. Και τέταρτον, από την τάση που θα έχουν οι τιμές προς τα πάνω προς τα κάτω. Διότι, αν είναι να εφοδιαστούν οι πρατηριούχοι με πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο μετά από λίγες μέρες θα πέσει η τιμή του, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ζημιά για αυτούς. Οπότε, ας μην συζητάμε για τις 2-3 πρώτες μέρες της έναρξης του πετρελαίου θέρμανσης, διότι δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος να ξεκινήσουμε να... δηλαδή δεν είναι επίγον το να έχουμε τις πρώτες μέρες, τις 2-3 πρώτες μέρες, να αφήσουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, να δούμε αν έχει πάρθει καμία απόφαση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να κυλήσουν λίγο τα πράγματα. Και μέχρι τότε βεβαίως θα τα ξαναπούμε πάλι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κότσο. Καλό σας απόγευμα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ας ευχηθούμε βέβαια να διατηρηθούν οι καιρικές συνθήκες που τώρα έχουμε στην Κρήτη με τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, ώστε να παραταθεί και ο χρόνος κατά τον οποίο θα πρέπει να προμηθευτούμε πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα το οποίο δείχνει, αποτυπώνει με τρόπο απόλυτα ρεαλιστικό την κατάσταση την οποία βιώνουν σήμερα τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά. Έγινε η εκαθάριση των περισσότερων φορολογικών δηλώσεων των Ελλήνων φορολογουμένων και προέκυψε ένα στοιχείο εξαιρετικά σημαντικό που δείχνει ότι 6 στους 10 Έλληνες έχει εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ. Πάμε να δούμε τι άλλο δείχνει αυτή η ενδιαφέρουσα έρευνα, τα στοιχεία μάλλον τα οποία προέκυψαν, στο ρεπορτάζ της Βάσος Στομαδάκη. Στοιχεία τα οποία σοκάρουν και αφορούν την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς όπως προκύπτει από την εκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων, υπάρχει μαζική μετατόπιση πληθυσμού προς τα κατώτερα εισοδηματικά κλιμάκια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, χρονιά καμπή θεωρείται το 2010, όταν και υπογράφτηκε το πρώτο μνημόνιο, με το ποσοστό των Ελλήνων που ζουν στο όριο της φτώχειας να αυξάνεται συνεχώς από τότε. Αρκετοί πολίτες πάντως θεωρούν ότι για τα οικονομικά δεδομένα τη μεγαλύτερη ευθύνη έχουν οι κυβερνώντες για την πολιτική που έχουν ασκήσει. Είναι η κακή πολιτική που κρατήσανε τα διάφορα τα κόμματα που κυβερνήσαν τη χώρα τα 40 χρόνια. Αυτή είναι η αιτία όλου του κακού. Αν δεν υπήρχε το χρέος, όλα θα ήταν ομαλά και ωραία. Δυστυχώς, πανελλαδικά υπάρχει δυσπιστία. Δεν πιστεύουμε σε κανένα. Ψηφίσαν ο κόσμος τον Τσίπρα τώρα για να βγάλει μια τετραετία να δούμε τι θα γίνει. Αλλά τα πράγματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Όποιος είναι να κυβερνάει. Κρίμα στην ιστορία μας, κρίμα στον πολιτισμό μας. Συμφωνείτε? Κρίμα στα πάντα. Όποιος είναι να κυβερνά.
Αναλυτικότερα από περίπου 5,9 εκατομμύρια κοινές φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέχρι και το τέλος Αυγούστου, τα 3,7 εκατομμύρια ή το εκρηκτικό ποσοστό του 62,82% έδειξε οικογενειακές αποδοχές κάτω από 12.000 ευρώ. Όπως προκύπτει, το 63% των οικογενειών στην Ελλάδα έχει σταματήσει είτε λόγω απομείωσης των εισοδημάτων είτε λόγω εκτεταμένης φοροδιαφυγής να συνδράμει στα φορολογικά βάρη, αφήνοντας τον συνολικό λογαριασμό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων να τον σηκώνουν 2,2 εκατομμύρια νοικοκυριά που εμφανίζονται πλέον να ζουν με περισσότερα από 1.000 ευρώ το μήνα. Βεβαίως ζουν πιο πολλοί Έλληνες τώρα κάτω από τη φτώχεια. Διότι από ό,τι βλέπω, άλλα λένε αυτοί, καλά κάνουν. Οι νεόπτωχοι έχουν γίνει πολύ περισσότεροι από τους... πολύ περισσότεροι. Οι στατιστικές λένε ότι το 30% των Ελλήνων είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Αυτό πρέπει να προβληματίσει τις ηγεσίες και να δώσει την προσοχή της σε, σε αυτούς τους πολίτες. Όποιος κυβερνήσει δεν έχει καθόλου μυαλό. Οι φτωχοί θα πληρώνουν, οι συντάξεις θα πληρώνουν... Θα πλέον τη φορολογία. Αυτοί που έχουν λεφτά, στη λίστα Λαγκάν θα βρούνε. Αυτοί που κρύβουν τα λεφτά, οι καταθέσεις και τις καταθέσεις. Καλύτερα να κρύψεις καταθέσεις από να κόψεις συντάξεις. Βέβαια, είναι πολύ χειρότερα από τους προηγούμενους του Τιδώνα. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί πάνε να βολέψουν τους δικούς τους και αγνοούν τους υπόλοιπους. Εδώ άκουσα μια στοίκα που πήγα, ότι σκόψαν το ΕΚΑΛΙ. Τα μισή σύνταξη των συνταξιούχων είναι μισή το ΕΚΑΣ, ας πούμε, εκεί. Από πού θα ζήσει ο άνθρωπος με 3 εκατοστάρια, ας πούμε, εκεί. Και αν είναι και όλα και έρχεται και παιδιά, ας πούμε, εκεί, χωρίς εργασία, δεν υπάρχει περίπτωση να επιζήσουν, ας πούμε, εκεί. Όλα αυτά την ώρα που πάνω από 5 εκατομμύρια Έλληνες θα κληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να πληρώσουν νέους φόρους, τους οποίους δύσκολα θα μπορέσουν να καταβάλουν. Σε κάτι διαφορετικό και δυσάρεστο, το οποίο κάθε φορά, κάθε χρόνο αναγκαζόμαστε να αναδεικνύουμε, κάθε χρόνο αναζητούμε τα αίτια, όμως δυστυχώς ο ακήρυκτος αυτός πόλεμος μένεται. Αναφέρομαι φυσικά στον πόλεμο εντός εισαγωγικών στην άσφαλτο της Κρήτης. Είχαμε ένα μαύρο Σαββατοκύριακο στο νησί. Είχαμε το θάνατο μια 40χρονη στο ακροτήρι το απόγευμα του Σαββάτου και πολλούς ακόμη τραυματισμούς. Ένας 27χρονος που τραυματίστηκε χθες σε τροχαίο στο Καλάμι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Αθήνα, αφού πρώτα υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στα Χανιά. Ένας ακόμη 55χρονος νοσηλεύεται στο Παγνί σε επίσης σοβαρή κατάσταση. Τραυματίστηκαν ακόμη ένας 23χρονος που δίνει μάχη για τη ζωή του σε περιοχή της Ιεράπετρας και μία 15χρονη στη Σιτία. Κάθε φορά ψάχνουμε τι φταίει. Πάμε να συνομιλήσουμε μέσω Skype με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Δυστυχημάτων Κρήτης, τον κύριο Γιάννη Λιονάκη, με τον οποίο πολλές φορές έχουμε συζητήσει. Θα επιχειρήσουμε μία ακόμη προσέγγιση και να τον καλησπερίσω. Κύριε Λιονάκη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και στην πατρίδα. Δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να πούμε για μία ακόμη φορά για το κακό δικό μας δίκτυο ή κατά πόσο πρέπει να σταθούμε και στον ανθρώπινο παράγοντα, τον οποίο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. Ο πρωτεύοντα ρόλος σε τροχαία συμβάντα, προφανώς, και με συγχωρείτε πολύ, πρωτεύοντα ρόλος σε τροχαία συμβάντα προφανώς είναι και παίζει ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι υποδομές σαφώς και έχουν να κάνουν, αλλά κατά κύριο λόγο είναι η δική μας συμπεριφορά, είναι τα δικά μας λάθη, οι δικές μας οδηγικές αμφιτηρίες που φέρνουν αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Και είναι τραγικά γιατί η χρονιά δυστυχώς εξελίσσεται πάρα πολύ άσχημα. Και δυστυχώς το μείγμα δεν είναι καλό. Από τη μια το άσχημο το δίκτυο. Από την άλλη τα πρωτοβρόχια και η έλλειψη οδηγικής γνώσης, συμπεριφοράς και προσαρμογής στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν. Επίσης, η κρίση που έχει φέρει προφανέστατα κακή, ελλειπή συντήρηση των οχημάτων μας, κυρίως των ελαστικών, αλλαγή γίνεται πλέον σπάνια. Και αν σε αυτά προσθέσουμε και την κακή μας διάθεση κλπ. Και βέβαια βάλουμε μέσα και τα στοιχεία του παρερμητικού, επιθετικού, κριτικού οδηγού, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Μας περιγράψατε μια κατάσταση καθόλου ευχάριστη και καθόλου ενθαρρυντική συνολικά για τους οδηγούς της χώρας, θα έλεγα, και όχι μόνο για τους οδηγούς της Κρήτης. Θα ήθελα να σταθούμε όμως σε κάποια από αυτά τα σημεία, κύριε Λιονάκη, να μας πείτε αν ως Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων έχετε στοιχεία αναφορικά
με τον αριθμό των ανασφάλιστων οχημάτων στην Κρήτη, τον αριθμό των οχημάτων τα οποία δεν περνούν από τεχνικό έλεγχο και όλους αυτούς τους παράγοντες που συντελούν στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Από τα με τα υποχρεωμένα οχήματα που πρέπει να είναι ασφαλισμένα αυτή την άποψή μας, έχουμε περίπου γύρω στους 80.000 οχήματα, μηχανές δηλαδή και αυτοκίνητα συνολικά, τα οποία κυκλοφορούν ασφάλιστα στο νησί, και έχουμε περίπου γύρω στις 150.000 οχήματα τα οποία πρέπει να ελεγχθούν, δεν έχουν προσέλθει για να πάρουν το δελτίο τεχνικού ελέγχου. Έχουμε μια κατάσταση δηλαδή η οποία προφανέτως είναι μια παράδοση. Έτσι. Θα έλεγα δε επίσης να λάβουμε υπόψη μας όλοι ότι τελικά σε αυτό το περιβάλλον και σε ό,τι συμβαίνει στο νησί μας και με ό,τι κάθε μέρα γίνεται, δεν είναι τίποτε τυχαίο. Τίποτε τυχαίο. Και σε όλα αυτά βεβαίως πρέπει να προσθεθεί, και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, η κοινωνική απαξία που υπάρχει και από το τροχαίο θάνατο, που νομίζω και τα γενικότερα του τροχαία συμβάντα, που φέρνει αυτά τα άσχημα αποτελέσματα. Περιφρονούμε το τροχαίο θάνατο. Δεν δίνουμε σημασία σε αυτό. Θεωρούμε ότι είμαστε άτρωτοι, ότι δεν θα συμβεί σε εμάς, και οδηγούμε όπως μας έρθει το κεφάλι. Νέοι οδηγοί, επισκεπτόμενο σχολείο της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου τον τελευταίο χρόνο, την άνοιξη, να μιλήσω για αυτό το πράγμα που κάνουμε για την οδική ασφάλεια. Πάρα πολύ απλά θα σας πω κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό και πρέπει άμεσα να προβληματίσει κυρίως δασκάλους, γονείς αλλά και πολιτεία. Στους 75 μαθητές, οι 35 ήταν αγόρια και οι 45 μάλλον αγόρια και 30 κορίτσια. Από τα 45 αγόρια τα 23, σε γυμνάσιο παρακαλώ, κατήχαν μηχανή. Ο πατέρας επιβεβαίωσε, ενθάρρυνε ή ευχαρίστησε το μαθητή γιο του του γυμνασίου, αγοράζοντας τη μηχανή για να πηγαίνει στο σχολείο. Αυτό πάντα συνέβαινε, κύριε Ιωνάκη, έτσι δεν είναι? Πάντα δεν συνέβαινε αυτό στην Κρήτη? Συνέβαινε πάντα, σε πολύ μεγάλο βαθμό όμως, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια η μηχανοκίνηση έχει αυξηθεί εξαιτίας και της κρίσης. Είναι πιο φιλικό μέσο, έχουμε μεγάλη καλοκαιρία, είναι εξαιρετική η μηχανή. Δεν το λέω για να αποφαρύνουμε την κρίση της, ίσα ίσα. Εγώ είμαι, αν θέλετε, και έθερμος οπαδός της. Ωστόσο όμως, πρέπει να τηρούνται οι συνθήκες και οι κανόνες, οι οποίοι δυστυχώς δεν τηρούνται. Και δυστυχέστατα, η στρεβλή αντίληψη, η έλλειψη παιδείας κατά κύριο λόγο, είναι αυτή που φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Θα λέγατε ότι δεν έχει γίνει το παραμικρό βήμα σε ό,τι έχει να κάνει με την καλλιέργεια της οδηγικής συμπεριφοράς των οδηγών, κύριε Λιονάκη? Διότι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια διαλέξεις στα σχολεία, εκθέσεις τροχέας και ημερίδες από τις κατατόπους διευθύνσεις της αστυνομικής διεύθυνσης. Βλέπουμε δηλαδή πράγματα να γίνονται στην κατεύθυνση της ενημέρωσης του κόσμου. Ωστόσο, τελικά δεν αλλάζει η κουλτούρα μας. Η παιδεία κατακτιέται στο συγκεκριμένο γεγονός από το μεευτήριο. Αν δεν γίνει αυτό, δεν έχει γίνει τίποτε. Έχετε δει, ας πούμε, τα σχολεία των Χανίων σε όλες τις αυλές, σε όλους τους δρόμους να έχουν διαβάσει σεζόν και να επιτηρούνται? Έχετε δει πεζοδρόμια που να προσέρχονται μαθημένοι γονείς να έχουν το παιδάκι τους στη μέσα πλευρά και να το κρατάνε κανονικά το δεξί του χεράκι, αντί να συμβαίνει το αντίθετο, να είναι η μαμά στο πεζοδρόμιο και το παιδάκι στον δρόμο? Έχετε δει πολλούς οδηγούς σε αυτές τις υποχρεωτικές, φρεσκοβαμμένες, διαρκώς διαβάσεις γύρω από τα σχολεία να σταματάνε απαραίτητα και να παραχωρούν προτεραιότητα στα παιδιά? Αν δεν πάρουν αυτά τα μηνύματα, έχετε δει τα παιδάκια να πηγαίνουν δεμένα στο σχολείο τους το πρωί? Εάν δεν πάρουν αυτές τις αγωγές, αυτά τα μαθήματα, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σήμερα το πρωί ο οδηγός, ο γονιός, πήρε και μας είπε ότι σε λεωφορείο που κάνει μεταφορές παιδιών δημοτικού έβαλε μέσα, βάζει μέσα 86 παιδάκια. Έχετε την αίσθηση ότι χωράνε αυτά τα παιδιά σε ένα λεωφορείο? Ποια παιδεία έχουν πάρει αυτά τα παιδιά? Και όταν αποκρίθηκε το ΚΤΕΛ και είπε ότι ναι παιδιά, ορισμένες φορές γίνεται γιατί κάνουμε δύο δρομολόγια και τα παιδάκια δεν ξυπνάνε να έρθουν και μετά οι γονείς μας παρακαλάνε να τα βάλουμε όλοι μαζί. Όταν συμβεί κάτι, θα κρεμάσουμε τον οδηγό, και σωστά θα τον κρεμάσουμε γιατί δεν πρέπει να τα βάλει. Αλλά για φανταστείτε,
Η μητέρα προτιμά να πιει το γάλα το πρωί το παιδάκι ή να φορέσει το μπουφάντρο να μην κρυώσει ή να κοιμηθεί άλλα 10 λεπτά. Και δεν σκέφτεται ότι θα πει στο λεωφορείο όρθιο, στριβαγμένο, σαν σαρδέλα και με εξαιρετική επικινδυνότητα να πάει στο σχολείο. Τι σημαίνει όλο αυτό? Ότι δεν έχουμε δώσει την αξία που πρέπει στη ζωή μας, το σεβασμό στο παιδί μας. Θεωρούμε ότι άλλα πράγματα έχουν μεγαλύτερη αξία. Και το τροχαίο ή η οδική ασφάλεια βρίσκεται σε αυτό που σας είπα μόλις πριν, σε κοινωνική απαξίωση. Δεν το εκτιμούμε όσο πρέπει. Φανταστείτε για παράδειγμα ένα γονιό, μια μητέρα, να κινήσει το βρέφος σε κρεβατάκι χωρίς παραπέτια. Γίνεται αυτό? Όχι. Θεωρεί όμως ότι είναι απλό αυτό που παρατήρησα προχθές σε μια κυρία, σε ένα 4x4, να κρατάει το παιδί από τα μπουτάκια του, ένα μωράκι μηνών ήταν, και να είναι το κεφαλάκι του μπροστά στον μπαρμπρί. Αν δεν λέγεται αυτό έλλειψη σεβασμού και απαξίωση και αντικοινωνική και πέρα για πέρα τη σημαντική συμπεριφορά ενός αμάθητου και απαίδευτου γονιού για την αξία της ζωής, για την αξία του παιδιού του, για το τι μπορεί να του συμβεί αργότερα, για την αξία της επαξίας που πρέπει να έχει. Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί μια τέτοια συμπεριφορά? Μας λέτε ουσιαστικά, κύριε Λιονάκη, αυτό που είπατε και στην αρχή της τοποθέτησής σας, ότι είναι ζήτημα παιδείας. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας αυτό μπορεί να αλλάξει. Για να μην λέμε συνεχώς για το κακό μας οδικό δίκτυο και για την ολισθηρότητα του οδοστρώματος, που σίγουρα είναι και αυτά παράγοντες. Όμως βλέπουμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις τροχαίων δυστυχημάτων φταίει στο μεγαλύτερο βαθμό ο άνθρωπος. Μα παιδάκι κάτω στα 15 του, στα 16 του, σε χώρες του εξωτερικού, στις περισσότερες χώρες, αν δεν έχει περάσει τη μάθηση και την εκπαίδευση που γίνεται μέσα στα σχολιά, και αν δεν πάει στη συνέχεια σε πίστα για να παιδευτεί, έχοντας περάσει όλη του τη ζωή δεμένο σε κάθισμα ειδικό και βλέποντας τον πατέρα να σταματάει στη διάβαση πεζών, βλέποντάς τον να μην καπνίζει και να πετάει το τσιγάρο έξω. Στην Αγγλία η recent παρόδο που λένε, την περασμένη εβδομάδα 67 ευρώ προσδιορίστηκε το κάπνισμα μέσα σε αυτοκίνητο σε εκείνον που στον οδηγό, εάν οποιοδήποτε καπνίζει, εφόσον έχει μέσα παιδί κάτω από 14 ετών, αφήνει και ανοιχτά τα παράθυρα. Αυτό το παιδί όταν μεγαλώσει και γίνει ενήλικας, υπάρχει περίπτωση να καπνίσει, αφού έχει μάθει και βλέπει ότι είναι αλλιώς τα πράγματα? Εμείς εδώ, δυστυχώς, η παιδεία μας είναι τέτοια που μας λέει ότι τα πράγματα είναι αλλιώτικα. Δεν είναι αυτά, ρε παιδιά, που ακούτε και που σας λέει ο κάθε Λιονάκης ή σε οποιοδήποτε. Δεν θα έπρεπε να είναι βασική αρχή της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας σε όλες τις τάξεις στο συγκεκριμένο γεγονός? Όταν έχεις βρεθεί σε 600.000 κατοίκους, στο νησί μας έχεις 55 θανάτους, 56 μέχρι τις 5 του Οκτώβρη. Και τόσους πολλούς τραυματίες και τόσο χαμό. Όταν διαθέτεις, η Κρήτη εδώ στο νησί μας, εάν είχε διατεθεί για την παιδεία και τις υποδομές το κόστος των τροχαίων μόλις 4 χρόνων, θα είχε αλλάξει η ζωή μας ολόκληρη. Θα είχαμε ένα καταπληκτικό αυτοκινητόδρομο. Κύριε Λιονάκη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Χρήσιμα όσα είπατε. Μακάρι να πάρει και ο κόσμος τα μηνύματα που στείλατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνο Χαρτζουλάκη να μιλήσουμε για τις προοπτικές του ελαιολάδου.